Γεια σας, καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο lifestyle.com και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Γιώργος Βασιλείου. Χαίρετε. Θα μιλήσουμε για την υγιεινή των δοντιών μας και όσο προχωράμε και μπαίνουμε στο καλοκαίρι αλλάζει και η διάθεσή μας, έτσι ανεβαίνει και σίγουρα έχουμε και χρόνο για να σκεφτούμε να περιποιηθούμε περισσότερο τον εαυτό μας, αλλά και επειδή χαμογελάμε πολύ συχνότερα νομίζω. Πλατύτερα το καλοκαίρι. Και πλατύτερα πρέπει να έχουμε όμορφα, υγιή και λευκά δόντια. Σωστό. Ποιες ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, να έχουμε υγιή και λευκά δόντια. Καταρχήν να σχεδιάσω εγώ με σειρά μου και να πω ότι ναι, όντως, το καλοκαίρι φέρνει έτσι μια διαφορετική διάθεση στον άνθρωπο. Χαμογελούμε περισσότερο, ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την εξωτερική μας εμφάνιση. Σε αυτό συντείνει και ο ήλιος, που είναι μια πηγή ενέργειας για μας στην Κύπρο. Πολλοί ασθενείς ή και κόσμος, φίλοι, κατά το καλοκαίρι διαρωτούνται τι μπορώ να κάνω για να μοιάζω καλύτερα, να φαίνομαι καλύτερα, χαμογελώ πιο πλατύτερα και να μην έχω κάποια προβλήματα. Και έρχονται και ρωτάνε πολλές ερωτήσεις. Ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα, το οποίο εμείς οι οδοντίατροι ειδικοί τονίζουμε στον κόσμο, είναι ότι πρέπει να γίνεται μια συστηματική υγιεινή στο σπίτι. Καταρχήν, ξεκινώντας από εκεί, όλοι μας πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους οδοντίατρους μας για να μας συστήσουν κάποιες σωστές οδοντόκρεμες, κάποια σωστά στοματικά διαλύματα, τα οποία είναι φτιαγμένα για τον καθένα από εμάς. Δεν μπορούμε όλοι να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε οδοντόκρεμα βρούμε μπροστά μας ή όλοι να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε στοματικό διάλειμμα βρούμε μπροστά μας. Συνεπώς, με συμβουλή κάποιου οδοντίατρου, το οποίο εμπιστευόμαστε, θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα σωστά σκευάσματα για να έχουμε πιο σωστά υγιή αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ωραίο άσπρο χαμόγελο, το οποίο να στηρίζεται πάνω σε φλεγμονώδη ούλη, τα οποία να αιμορραγούν, ας πούμε. Συνεπώς, εκεί είναι κάποια προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Ταυτόχρονα, με τη σωστή χρήση κάποιων σκευασμάτων, είναι σωστό και αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια λευκαντική οδοντόκρεμα, την οποία όμως πάλι στοχευμένα, μετά από την συνταγή κάποιου οδοντίατρου, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε μια λευκαντική οδοντόκρεμα καθημερινά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει και πολύ σπάνια έρχεται να ρωτήσει, νιώθει μια καλή διάθεση, καλοκαίρι, σου λέει μια λευκαντική οδοντόκρεμα θα ασπρίσει το χαμόγελο μου, θα είμαι πολύ καλύτερα. Πολλές από αυτές όμως οι οδοντόκρεμες, οι οποίες κυκλοφορούν εξέλιχτα στην αγορά, εμπεριέχουν κάποιους κόκκους μέσα, κάποιους μικροκόκκους, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι για να δημιουργούν μια τριβή πάνω στην επιφάνεια της αδαμαντίνης, με αποτέλεσμα να καθαρίζουν τα χρώματα, τις χρωστικές που εμφανίζονται είτε από το καφέ, είτε από το τσιγάρο, είτε από το κρασί. Με την πάροδο της χρήσης όμως αυτής της οδοντόκρεμας, εκτός ότι προσπαθούμε να καθαρίσουμε και χρησιμοποιούμε και έντονα την οδοντοβούρτσά μας, δημιουργούμε κάποιες αποτριβές και ταυτόχρονα κάποιες ευαισθησίες πάνω στα δόντια μας, έτσι ώστε φέρνουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θα θέλαμε να φέρναμε. Συνεπώς, όταν νιώθουμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, είναι σωστό να επισκεφτούμε τον οδοντίατρο μας, έτσι ώστε αυτό να μας κατευθύνει σωστότερα στο σωστό αποτέλεσμα. Άρα υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να τις κάνουμε στο σπίτι και να έχουμε υγιή και όμορφα δόντια. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, βασισμένες πάντα στη σωστή ιατρική, υπό την καθοδήγηση του οδοντίατρου μας, έτσι ώστε και τα δόντια μας να είναι όμορφα, άσπρα, λευκά, αλλά και τα ούλη και το οστό τα οποία συγκρατούν αυτά τα δόντια να μας φέρουν ένα σωστό αποτέλεσμα. Είναι το τερπνόμενο του ωφελήμου. Άρα πρακτικά κάνουμε μια επίσκεψη στον οδοντίατρό μας, του λέμε τι θέλουμε να έχουμε και εκείνος μας καθοδηγά πώς μπορούμε. Όταν λέτε συσκευάσματα, εννοείται όχι αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, μπορούν να γίνουν ειδικά για τον καθένα. Αυτά που υπάρχουν στο εμπόριο συνήθως, όμως ένας ασθενής ο οποίος έχει πρόβλημα με ουλίτιδες, πρόβλημα με περιοδοντίτιδες, τα οποία αυτά συνήθως ξεκινούν στην ηλικία των γύρω στα 30, δεν μπορεί να πάει να αγοράζει μια οδοντόκρεμα λευκαντική. Στην ουσία δεν θα βοηθάει τον εαυτό του. Ένας ασθενής ο οποίος έχει πολυτερή δονισμό, επίσης μια ασθένεια η οποία μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε φάση της ηλικίας μας και πολύ περισσότερο όσο μεγαλώνουμε. Αυτό δεν μπορεί να πάει να χρησιμοποιεί κάποια σκευάσματα τα οποία είναι για τα ούλη του, για αιμορραγίες των ούλων. Αυτό δεν θα βοηθήσει στο δικό του πρόβλημα. Συνεπώς, θα πρέπει να πάει στον ειδικό και ο ειδικός από εκεί να τον κατευθύνει τι σκευάσματα να αγοράσει από το φαρμακείο, έτσι ώστε να τον βοηθήσουν στο πρόβλημα του και κατ' επέκταση, αφού λύσει το πρόβλημά του, να αρχίσει να ασχολείται και πιο πολύ με την αισθητική του. Δεν γίνεται να χτίζουμε αισθητική
πάνω σε ένα κτίριο το οποίο έχει προβλήματα. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, ναι, έχουμε αυτή τη διάθεση, όμως βγαίνουμε και περισσότερο έξω, πίνουμε περισσότερο αλκοόλ που σίγουρα επηρεάζει την υγιεινή των δοντιών μας, τα γλυκά, τα παγωτά. Πώς μπορούμε αυτό, εάν μια μέρα ξεφύγουμε? Υπάρχει τρόπος να λύσουμε αυτό το πρόβλημα ενώ και να μην δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα δόντια μας? Σίγουρα τώρα που είναι καλοκαίρι, τα αναψυχτικά, όπως είπες και εσύ, τα παγωτά που έχουν ζάχαρη, Οι καφέδες, να κάτσουμε να πιούμε ένα φραμπέ και να το πιούμε με τις ώρες. Όλα αυτά τα οποία τα καταναλώνουμε και σε μεγάλες ποσότητες και σε μεγάλη διάρκεια, τότε προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα δόντια μας. Όπως παραδείγματος χάρη τα αναψυκτικά. Μπορεί να βάλουμε ένα ποτήρι με αναψυκτικό γεμάτο παγάκια και να το πίνουμε όση ώρα διαρκεί ο πάγος. Τα οξέα τα οποία περιέχουν μέσα στα αναψυκτικά ή η ζάχαρη στα παγωτά, τότε αρχίζουν να δημιουργούν οξύδιδα στα δόντια μας, διαβρώσεις και με την πάροδο των χρόνων, με τη συχνή χρήση, οδοντιατρικά προβλήματα. Τότε μπορεί να γίνει και με έναν καφέ ή με ένα μπουκάλι κρασί κόκκινο, το οποίο το πίνουμε για πολλή ώρα και όλο αυτό το χρώμα που περιέχει ο καφές ή το κρασί κατακάθεται πάνω στην επιφάνεια των δοντιών και βλέπουμε ότι ενώ παραδείγματος χάρη είχαμε κάνει μια λεύκανση στο δόντιό μας και ήταν όλα τέλεια όμορφα, ξαφνικά βλέπουμε ότι με την πάνω των χρόνων αρχίζουμε να χάνουμε το χρώμα μας και αρχίζουμε να δημιουργούμε προβλήματα. Εμείς οι ειδικοί συστήνουμε ότι όταν υπάρχει ένα αναψυχτικό, ένας καφές, ένα παγωτό, είναι καλύτερα να καταναλώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε αυτοί οι παράγοντες της οξύτητας ή της ζάχαρης να μην βρίσκονται σε μεγάλη διάρκεια μέσα στο στόμα μας, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να δημιουργούν αυτόν τον είδο τις αποτριβές ή τις ευαισθησίες με την πάνω του χρόνου να διασπώνται και να καταστρέφουν την αδαμαντίνη. Συνήθως συστήνεται ένα αναψυκτικό να καταναλώνεται γρήγορα. Ένας καφές επίσης να καταναλώνεται γρήγορα. Αν υπάρχει ευχέρεια του βουρτσίσματος των δοντιών μας, τότε είναι καλά να το βουρτσίζουμε αμέσως μετά από τη χρήση αυτών των ποτών ή των φαγητών. Αν δεν υπάρχει, τότε το σάλιο μας, με τη δική του ιδιότητα, θα κάνει ουδέτερη το οξύδα στο στόμα μας και θα βοηθήσει αυτή την κατάσταση να επανέλθει σιγά σιγά σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση. Εάν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα ποτά όλη μέρα, χωρίς να παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις, τότε σίγουρα σε κάποια φάση θα αρχίσουν να δημιουργούνται προβλήματα τεριδονισμών ή και ουλίτιδες, που εκεί αναγκαστικά θα μας σπρώξουν να πάμε στον οδοντίατρο. Μάλιστα. Και να πούμε και κάτι τελευταίο για πιο μακροχρόνια. Πολλά άρθρα λένε ότι όσο μεγαλώνουμε και κυρίως στην ηλικία των 30, λένε τι πρέπει να κάνουμε για να, να είμαστε πιο καλά στα 50. Μία από τις συμβουλές, τις πιο κύριες συμβουλές, λένε να προσέχουμε πάρα πολύ τη στοματική υγιεινή μας. Τι πρέπει να κάνουμε όντως για να αποφύγουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα που ενδεχομένως να έχουν κάποιοι που βρίσκονται τώρα στην ηλικία των 50 και ταλαιπωρούνται? Ναι. Δυστυχώς η φθορά του χρόνου μας φέρνει και στη στοματική κοιλότητα αρκετά προβλήματα. Είτε αυτά μπορεί να αρχίσουν να παρουσιάζονται με τη μορφή κάποιας ευαισθησίας στα δόντια, λόγω της κακής χρήσης μιας οδοντόβουρτσας ή λόγω των πολλών τεριδονισμών που είχαμε στο παρελθόν στην πιο μικρή ηλικία, είτε αυτό μπορεί να έρθει με τη μορφή κάποιας ουλίτιδας που εξελίσσεται με την πάροδο των χρόνων σε υπεροδοντίτιδα. Κάποιοι δυστυχώς συστημικές ασθένειες του οργανισμού μπορεί να προκαλέσουν κάποια απορρόφηση των οστών της γνάθου και κατ' επέκταση των μαλακών ιστών των ούλων, και εκεί ξεκινούν τα προβλήματα του τύπου ουλίτιδας περιοδοντίτιδας, αυξημένες ευαισθησίες στο στόμα. Πολλοί ασθενείς παραπονιούνται ότι στραβώνουν τα δόντια τους λόγω του ότι τα ούλοι μας αρχίζουν σιγά σιγά να αδυνατούν. Είναι σωστό μετά από κάποια ηλικία, 25 με 30, να κρατήσουμε μια σωστή υγιεινή στο στόμα μας, πάλι βασισμένη στις συμβουλές κάποιου οδοντίατρου, και να προσπαθούμε να έχουμε συχνές επισκέψεις, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, σε ένα ειδικό. Ο ειδικός, ο οδοντίατρος μας, θα προλάβει κάποιο πρόβλημα όταν εμφανιστεί, θα το προσέξει ο ίδιος και θα μας καθοδηγήσει ανάλογα πώς να το λύσουμε. Πολλές φορές όταν νιώθουμε ότι είμαστε δυνατοί και ότι δεν έχουμε προβλήματα, όπως συμβαίνει δυστυχώς, φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο χωρίς να έχουμε καταλάβει πόσα άλλα στάδια έχουμε περάσει και παρουσιαζόμαστε με το πρόβλημα μας. Και τότε εκεί πολλές φορές οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι οδυνηρές.
Συνεπώς, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια σταθερή υγιεινή στο στόμα μας, ειδικά εμείς σαν μεσογειακοί λαοί και με τη διατροφή που έχουμε και με το lifestyle που ζούμε, είναι πιο σωστά να κρατήσουμε σωστές επισκέψεις στον ενδιάδρο μας, στους ειδικούς μας, έτσι ώστε να μας δίνουν τις σωστές κατευθύνσεις για να προλάβουμε προβλήματα, τα οποία δυστυχώς όταν έρθουν μπορεί να μην έχουν τη λύση που εμείς επιθυμούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Και ελπίζω σε όλους μας να έχουμε ένα λευκό χαμόγελο για όλο το καλοκαίρι. Και εμείς αυτό ελπίζουμε και θα ακολουθήσουμε σίγουρα τις συμβουλές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.